Από αύριο ξεκινάει ένας νέος κύκλος περιοδίας, αυτή τη φορά από το συγγενή θύματος, τη σύζυγό του έχει χάσει, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος κύριος Κωνσταντινίδης ξεκινά από το Ηράκλειο να γυρίσει όλη την Ελλάδα με ομιλίες σε κεντρικές συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις πατρίδας μας, ξεκινώντας αύριο από το Ηράκλειο. Μετά πάει Αθήνα στις 23 Μαΐου, 24 Πάτρα, 25 Λάρισα, 26 Βόλο, 27 Γιάννενα, 28 Κοζάνη, 28 το βράδυ στην Κατερίνη και πιο βράδυ ακόμη στις 29 στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνής 30, Καβάλας 31, Σέρες στις 31 και θα κλείσει αυτή την ομιλία, αυτές τις ομιλίες όλη την Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουνίου. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νέος κύκλος ομιλιών σε όλη την Ελλάδα. Ο ένας μετά τον άλλον, σαν να παίρνετε τη σκυτάλη σε αυτό το μαραθώνιο, Χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Όσο σκηνοθεσία και σενάριο να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, είτε με τη φωτιά στη Λαμία είτε οτιδήποτε, έχουν περάσει και το Φόσκολο και το Γαβρά, δυστυχώς. Εμείς πρέπει να είμαστε στις επάλξεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα τα θέματα που απασχολούν πρώτα εμάς εννοείται και δευτερευόντως όλο τον ελληνικό λαό. Ο σκοπός της περιοδίας είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτός να γίνει δηλαδή μια ενημέρωση στον κόσμο. Ξέρουν αρκετά πράγματα για τα Τέμπη, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αλλά κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει ο κόσμος να τις γνωρίζει και κάποιες δράσεις που θα μπορεί να κάνει για να μπορέσει και το κατηγορητήριο να αναβαθμιστεί και να πιέσουμε αρκετά, ώστε να φτάσει στην ακροαματική με πολύ δυνατά κατηγορητήρια και πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα, να μην μπορούν να κάνουν πίσω και να οι δικαστές να μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα. Κύριε Κωνσταντινίδη, είστε από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή λέτε ότι χρειάζεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Μετά από ένα χρόνο με τόσο υλικό πια που έχει έρθει στη δημοσιότητα, θεωρείτε ότι είναι πότρεπτο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο? Είναι μονόδρομος να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εδώ και πέρα όλα τα πρόσωπα που θα ασκηθεί δίωξη θα πάνε από ενδεχόμενο δόλο. Αυτό πιστεύω εγώ ότι θα γίνει. Το έχουμε συγκεκριτήσει πριν από 2 μήνες. Έχουμε καταθέσει και τη μήνυση και για το εξαπάτηση που μας έχουν κάνει για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο και για το ότι οικονομούσαν χρήματα και να διατηρήσουν τις θέσεις τους υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Και αυτοί που πιστοποίησαν ένα γρήγορο και ασφαλή σιδηρόδρομο γνωρίζαν επ' αυτού με όλα τα στοιχεία και τα εξώδικα που είχαν στα χέρια τους ότι ο σιδηρόδρομος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Οπότε, αφήνοντας το σιδηρόδρομο δολοφονικό, είχαν ενδεχόμενο δόλο. Και για την πρόεδρο της ΔΡΑΣ εννοώ και για τα στελέχη των υπουργών και εννοείται για τους υφυπουργούς και υπουργούς, όπως και για τον πρωθυπουργό. Γι' αυτό τους άλλους, πέρα από τον ενδεχόμενο δόλο, έχουμε καταθέσει και μήνυση στη Μεγάλη Πέμπτη, κύριε Σαχίνη, για αυτόφορες διαδικασίες πλέον και θέλουμε να βάλουμε την δικαιοσύνη εκεί που πρέπει. Από μόνη της βασικά πρέπει να μπει, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Εμείς βρήκαμε το κατηγορητήριο, διότι αυτή τη στιγμή διατάραξη ασφάλειας των κοινωνιών, διότι δεν έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφαλείας, ούτε λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό είναι διατάραξη ασφάλειας των κοινωνιών. Και επειδή τελείται ακόμα και σήμερα και οι άνθρωποι θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά αν θα μπαίνουν στο σιδηρόδρομο, έχει υποχρέωση η εισαγγελία να πάει να συλλάβει τους υπευθύνους υπουργούς, πρωθυπουργό και όσους δίνουν επιστοποίηση στον δολοφονικό σιδηρόδρομο. Και το δεύτερο κατηγορητήριο έχει σχέση με το φετερισμό εξουσίας που έχει γίνει από τη 1η Τρίτου του 2023 και τελείται μέχρι και σήμερα, διότι δεν αφήνουν τα γεγονότα και την αλήθεια να βγει στο φως, κύριε Ζαχίνη, και αυτό και δεν αφήσαν τους δικαστικούς να τελέσουν το λειτουργήμα και το καθήκον τους. Ούτως ή άλλως γι' αυτό έχουν μηνυθεί και οι τρεις πρωτοδίκες εισαγγελείς, ανακρίτρια και ο εφέτης, ο κύριος Δασκαλόπουλος. Και οι πραγματογνωμοσύνες οδηγήθηκαν σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό και υπάρχει φετερισμός εξουσίας. Δεν υπάρχει άρθρο 86 αυτή την περίπτωση. Αυτόφορες διαδικασίες δεν έχουν ασυλία και πρέπει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στην οποία θα δοθεί η δικογραφία, να τελέσει τα δέοντα. Και όσον αφορά το νέο πόρισμα, κύριε Σαχίνη, που καταθέσαμε πριν λίγες μέρες, ναι, από την ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη, καταδεικνύει ακριβώς συγκεκριμένα πράγματα
Δηλαδή ότι η κυρία Λαμπή, η διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ασπαζόμενη μια βιβλιογραφία, να είχαμε να λέγαμε από μια έκθεση που δεν έχει καμία σχέση το έλαιο σιλικόνης που αναφέρεται στη βιβλιογραφία σε σχέση με το έλαιο σιλικόνης που υπάρχουν στους μετασχηματιστές, καταδεικνύει ακριβώς τη σκηνοθεσία και το σενάριο που υπήρχε από πίσω να οδηγήσουν και τους πραγματογνώμονες και τους δικαστικούς και τον κύριο ανακριτή σε λάθος συμπεράσματα, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και τα άλλα στοιχεία που έχει μέσα η έκθεση του κυρίου Κοκοτσάκη θα τα αναφέρετε και λίγο αργότερα, είστε γνώστες εσείς και θα τα αναδείξετε στο κοινό. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα ο κύκλος ομιλιών σε όλη την Ελλάδα που ξεκινά αύριο από το Ηράκλειο στις 7, ρωτάει πολλοί κόσμος, είναι στο πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου επί της Οδού Ανδρόγειο, να το πω αυτό, στις 7 το απόγευμα, που θα είναι παρόν ο κ. Κωνσταντινίδης, αποσκοπείς στο να αποσαφηνίσει όλα αυτά, κ. Κωνσταντινίδη? Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε, να καταδείξουμε λοιπόν αλήθειες και να εξηγήσουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Οπότε η επαφή προσωπική με τον κόσμο όσον αφορά το δικαστικό κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα τα επικοινωνιακά, ακριβώς τι γίνονται κτλ., τα γνωρίζει ο κόσμος μέσα από τα μέσα. Στο δικαστικό δεν γνωρίζει αρκετά πράγματα και θα ήθελα να του κάνω μια ενημέρωση και δεν μπορεί να έχει συμμετοχή και αυτός για να μπορέσει να αποδοθεί πιο δυνατά και πιο σωστά η δικαιοσύνη σε όλους αυτούς που είναι μπλεκόμενοι στο έγκλημα στα Τέμπη. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μία εκτίμηση για πότε προσδιορίζεται. Δεν μπορείτε να είστε εσείς ο δικαστής. Χοντρικά όμως, πότε βλέπετε να ξεκινά το δικαστήριο? Άμεσα θα σκεφτούν διώξεις στα πρόσωπα. Νομίζω τελειώνει πάνω κάτω όλη η δικογραφία των τεμπών, αλλά επειδή έχει ενσωματωθεί και η δικογραφία της δίωξης του αγοραστού για το θέμα του μπαζώματος, ίσως εκεί πέρα βρεθούν και κάποια άλλα στοιχεία και πάνε λίγο παραπίσω την αρχή της ακροματικής. Εγώ πιστεύω ότι κατά το τέλος Σεπτεμβρίου και δεν ξέρω, σύμπλην κανένα μήνα πιθανόν, πιστεύω μέσα στο 24 πάντως ότι θα ξεκινήσει η ακροματική, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να πιέσουμε πάρα πολύ, όπως και με τα απορίσματα και τις εκθέσεις που καταθέτουμε, όπως και με το στοιχειοθέτηση για τον ενδεχόμενο δόλο. Ή αυτή τη στιγμή αρχίζει και φαίνεται, φαίνεται πολύ σημαντικά το θέμα του κατηγορητηρίου με βάση τον εμπρισμό που είναι καθαρά ενδεχόμενος δόλος από τη στιγμή που υπήρχε παράνομες αρωματικές θητικές εκρητικές ύλες στο εμπορικό. Θα τα δει αυτά όλα ο εφέτης. Περιμένει 4 πραγματογνωμοσύνες από τον κύριο Νικολιδά και την ομάδα Ανούμπης για να δουν τι έχουν γίνει με τα ευρήματα. Από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη δειγματοληψία που έχει γίνει στο οικόπεδο του Παντρεμένου για στοιχεία. Από το εγκληματολογικό να δούμε τα οστά που έχουν βρεθεί. Τα πρώτα έχουν αποφανθεί ότι ήταν ζωικά. Για κάποια δεύτερα οστά που έχουν βρεθεί, να τα δούμε τι είναι και αυτά. Και επίσης τα καταγραφικά που τα περιμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Αγγλία. Μήπως μπορέσει και γίνει κάποια ανάταξη και σφραγίσει την έκθεση των πραγματογνωμόνων της ομάδας του κυρίου Κοκοτσάκη με κάποιες πιθανές ελλείψεις, αν μπορέσει να γίνει ανάταξη επί των καταγραφικών. Μάλιστα. Οπότε θα ολοκληρωθεί το πακέτο αυτό και μετά θα περιμένουμε τι θα γίνει και με την δικογραφία του αγοραστού. Λοιπόν, αύριο όποιος επιθυμεί, ανοιχτή είναι η εκδήλωση στις 7, θα ακούσει αναλυτικά από τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος ξεκινά έτσι την περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η επόμενη σταθμό είναι η Αθήνα στις 7, στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, επί της Οδού Ανδρόγειο. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε από κοντά. Καλή σας ημέρα προς το παρόν. Περιμένω όλο τον κόσμο. Θα δεχτούμε και ερωτήματα στο τέλος. Θα κάνω εγώ το πλάνο και από εκεί και πέρα να πάμε λίγο παρακάτω. Να είστε καλά. Καλημέρα.